Μίνα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, Μίνα. Καλημέρα. Να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Αντώνης απ' έξω και μετά θα δούμε με σένα να μας πεις πώς το αντελήφθης, τι έγινε εκείνες τις ώρες. Αντώνη μου, έλα να ξεκινήσουμε με σένα. Η εμπριστική επίθεση λοιπόν που έγινε στις 2 και 4 χθες το βράδυ με στόχο το αυτοκίνητο της προϊσταμένης του αστυνομικού ρεπορτάζ του καναλιού Open της Μίνας της Καραμίτρου αποτελεί μια προσπάθεια φήμωσης της ελεύθερης έκφρασης των δημοσιογράφων και της ελευθεροτυπίας, η οποία όμως δεν πρόκειται να μας φτωήσει. Συγκεκριμένα στις 2 και 4 περίπου τα ξημερώματα λοιπόν ήρθε εδώ ένας δράστης ή δύο δράστες. Πέρασαν την καγκελόπορτα και μπήκαν μέσα στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης της διόρευσης κατοικίας όπου κατοικεί η συνάδελφος, πλησίασαν το αυτοκίνητο και έριξαν στον μπροστινό μέρος κάποιο έφλεκτο υγρό ή κάποιον εμπριστικό μηχανισμό, ίχνη του οποίου δεν έχουν εντοπιστεί από τις αρχές. Προκάλεσαν τη φωτιά και χάθηκαν στο σκοτάδι. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα. Ακούστηκε ένας εκοφαντικός κρότος που έκανε τους γείτονες να πεταχτούν από τα κρεβάτια τους, καθώς ήταν 2 και 4 τα ξημερώματα. Βγήκαν κάποιοι με λάστιχα, έριχναν νερό προσπαθώντας να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς, ώσπου να έρθουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι τελικά κατάφεραν μετά από προσπάθειες μισής ώρας να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Έγιναν έρευνες στη γύρω περιοχή, χωρίς να εντοπιστεί κάποιος από τους δράστες της επίθεσης, οι οποίοι πρόλαβαν να εξαφανιστούν μετά την επίθεση που έκαναν στις 2 και 4. Μάλιστα. Τώρα, Μίνα. Εσύ φαντάζομαι και όλη η γειτονιά κοιμόσασταν εκεί πέρα, ε? Ναι, και όλοι κοιμόμασταν και στο σπίτι κοιμόμασταν και οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας. Απλώς ακούστηκε πρώτα η έκρηξη και ο κύριος που μένει στον πρώτο όροφο άνοιξε το παράθυρο της κουζίνας του, που η απόσταση, ξέρετε, που ήταν σταθμευμένο το αυτοκίνητό μου, το ύψος είναι 1,5-2 μέτρα το πολύ, και είδε τις φλόγες να έχουν φτάσει στο ύψος του παραθύρου του. Βγήκαν όλοι έξω, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, οι γείτονες, ο καθένας προσπαθούσε όπως μπορούσε, γιατί έχει πάρα πολλά δέντρα εκεί στο σημείο που είχα σταθμεύσει το αυτοκίνητο, και προσπαθούσαμε όλοι να δούμε να μην πάρει έκταση φωτιά, γιατί αν πήγαινε φωτιά στα δέντρα, παιδιά, εντάξει, τώρα θα μιλούσαμε για κάτι τελείως διαφορετικό, θέλω να σας πω. Ευτυχώς και ευχαριστώ όλους τους γειτονές μου εδώ, βοήθησαν όπως μπορούσε ο καθένας, ήρθε γρήγορα και η πυροσβεστική και κατάφεραν τελικά να σβήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και στη πολυκατοικία, ευτυχώς. Πρόλαβε κάτι να δει ο γείτονά σου αμέσως μόλις άνοιξε το παράθυρο εκεί στην κουζίνα του? Είδε κάποια άτομα να φεύγουν, κάτι πέπει στην αντίληψή του? Όχι, γιατί θέλω να σας πω ότι είναι μια πολύ ήσυχη γειτονιά. Δεν έχει καταστήματα για να έχει και κάμερες ασφαλείας, οπότε ξέρεις, με επιχειρησιακά να δυσκολεύει λίγο και το έργο τους. Και πολύ εύκολα ήρθαν και πάρα πολύ εύκολα έφυγαν. Εγώ όμως, ξέρετε, αυτό που θέλω να πω και το λέω από το πρωί και το λέω γιατί αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη και θέλω να το πω και νομίζω ότι σε αυτά που θα πω θα αναγνωρίσετε και εσείς ως δημοσιογράφοι και ως συνάδελφοί μου κάποια πράγματα, είναι ότι πραγματικά είναι αστείο να θεωρούν κάποιοι εν έτη 2019, στην Ελλάδα του 2019, ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο είτε να φοβήσουν ένα δημοσιογράφο, να τον εκβιάσουν, να του κλείσουν το στόμα, να αλλάξει τρόπο που σκέφτεται, τρόπο συμπεριφοράς επαγγελματικής ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά όλα ανήκουν σε άλλες εποχές, μαύρες και κακές εποχές για αυτόν τον τόπο, που ευτυχώς έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Και αυτό θα πρέπει να γίνει, παιδιά, κάποια στιγμή σαφές. Και η αλήθεια είναι, Μίνα μου, ότι όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά τα πράγματα θέλοντας δήθεν να τρομάξουν τουλάχιστον δημοσιογράφους, πρέπει να ξέρουν ότι εμείς και τουλάχιστον εσύ έχεις μια πολύχρονη έτσι, εμπειρία και πολύχρονη ας πούμε, πορεία που πέρασε από πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Παλιά τα πράγματα ήταν ακόμη πιο άγρια και δεν είχαμε φοβηθεί τότε. Είναι αστείο να λένε ότι αν θα πάμε ας πούμε, να κάνουμε μια ενέργεια να σου κάψουν το αυτοκίνητο, ότι θα τρομάξει δημοσιογράφους. Η γειτονιά μπορεί να τρομάξει. Οι συγγενείς μπορεί να τρομάξουν, αλλά οι δημοσιογράφοι και ιδίως ας πούμε με την εμπειρία της Μίνας Καραμίτρου τόσα χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ που έχουν δει τόσα τα μάτια της, νομίζω ότι, συγγνώμη για την ελαφρότητα που θα το πω, αλλά μείναμε με για το καινούργιο αυτοκίνητο τώρα, δεν ξέρω αν το έχεις και ασφαλισμένο, να το ελαφρύνουμε και λίγο, αλλά
θα πάρεις ένα. Εγώ λέω πάρα πολύ συχνά, επειδή πραγματικά η αλήθεια είναι ότι στα 26 χρόνια έχω δει στη ζωή μου με τα μάτια μου πολύ πόνο, παιδιά, και πολύ καταστροφή. Έτσι. Λόγω του ρεπορτάζ που κάνω. Είναι γεγονός. Τώρα δηλαδή δεν με ρωτάνε, ας πούμε, το πρωί και οι συνάδελφοι που με παίρνουν τηλέφωνο και τους ευχαριστώ. Και λέω ότι, παιδιά, εγώ προσωπικά για λαμαρίνες δεν έχω στεναχωρηθεί ποτέ στη ζωή μου. Από τη στιγμή που είναι καλά η οικογένειά μου, είναι καλά η υπόλοιπη της πολυκατοικίας μου, γιατί αντιμετώπισαν και αυτοί χθες μια κατάσταση που οι άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι τώρα και συνηθισμένοι να ζουν τέτοιες καταστάσεις. Οι γείτονές μου επίσης. Από εκεί και πέρα, επειδή μου αρέσει πάντα να διαβάζω και το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο ενός βιβλίου και να μην στέκομαι στο πρώτο, θέλω να πω το εξής. Η δημοσιογράφη, λοιπόν, σε αυτόν τον τόπο έχει περάσει ανεπιστρεπτή η επταετία που φοβόντουσαν και δεν μιλούσαν γιατί κυριαρχούσε ο εκβιασμός και η βία. Ας το καταλάβουν αυτό κάποιοι επιτέλους. Και πετυχαίνουν το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα, γιατί μας ενώνουν όλους απέναντι σε αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις και ενώνουν όλους τους δημοσιογράφους ανεξαρτήτως μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτήτως καναλιών, εφημερίδων και ραδιοφώνων. Γιατί είμαστε όλοι ένα απέναντι σε αυτά. Σαφέστατα. Και οι βίαιες ενέργειες δεν είναι μοχλός πίεσης. Ούτε προς τη δικαιοσύνη, ούτε προς πουθενά. Και αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή σαφές. Ακριβώς. Μην ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή μία. Δύναμη. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο παλμό και με την ίδια ένταση. Και τη δουλειά μας και τα αποκαλυπτικά σου ρεπορτάζ.